αλήθεια από τις συνεργαζόμενες οργανώσεις συνταξιούχων Πάτρας. Ή τα ΟΑΕ, ΝΑΤ, ΤΣΑ, Δημόσιο, ΔΕΗ, τα ΕΕ. Ψήφισμα. Σήμερα, Πέμπτη, 26 Μάρτη του 2015, στις 10:30 το πρωί, οι συνταξιούχοι της Πάτρας συγκεντρώθηκαν ύστερα από πρόσκληση των οργανώσεών μας στο εργατικό κέντρο Πάτρας στην πλατεία Αθήνα. Και αφού ακούσαμε τους συμμετητές, διαπιστώσαμε ότι η θέση των συνταξιούχων και των άλλων λαϊκών σωμάτων συνεχίζει να κυριοτερεύει. Οι πολιτικές που εφάρμοσαν τα κόμματα που κυβέρνησαν το προηγούμενο διάστημα, αλλά που συνεχίζει η σημερινή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΡΕΛ, υλοποιώντας εντολές του κεφαλαίου Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν τα κοιτά, είναι εκρηκτή για ολόκληρο τον ελληνικό λαό και βεβαίως για τους συνταξιούχους. Αυτοί είναι τα παιδιά μας άνθρωποι, κατακρεωμένα τα εγγόνια μας, στερεί το μέλλον μας. Αντί για τα κρυσά κουτάλια που μας έταξαν, μας φέρουν στα συζήτα και στους δοντελεκέδες. Μας αφήνουν δίχως διατηρούς και φάρμακα. Μας φέρουν πεσκές στους ιδιωτικούς ομίλους που δραστηριοποιούνται στον χώρο της υγείας και τις αφήνουν σε βάρος των συνταξιούχων και ολόκληρου ελληνικού λαού. Από τη μία μεριά κινδυνεύουν τις συντάξεις μας για την άλλη συνεχίζουμε να πληρώνουμε όλοι το καράτσι. Εάν δεν τους σταματήσουμε, θα μας φτάσουν στην εξαπλήρωση. Θα μας φέρουν δεκαετίες πίσω στο 1960 και στο 1950. Θα ζούμε δίχως ηλεκτρικό ρεύμα, νερό και τηλέφωνο, αφού με πετσοκομμένες συντάξεις και μισούς 200 ευρώ και 400 ευρώ καθαρά είναι αδύνατο να πληρώνουμε τους λογαριασμούς. Γι' αυτό αποφασίζουμε να συνεχίσουμε τους αγώνες μας, να τους οργανώσουμε καλύτερα, να τους κάνουμε πιο δυνατούς σε μαζικότητα, σε αγωνιστικότητα και σε περιεχόμενα. Να δυναμώσουμε την ενότητά μας για να ανοίξει ο δρόμος για την άλλη ανάπτυξη, αυτού που με κεντρικό σχεδιασμό και εργατικό έλεγχο θα υπερηφθεί τις λαϊκές ανάγκες και όχι τα κέρδη των μονοπωλίων. Διεκδικούμε να δοθεί η 13η σύνταξη, το δώρο του Πάσχα, όπως μας είχαν υποσχεθεί, και η 14η σύνταξη που μας κόψανε σε όλους μας. Να επιστραφούν τα χρήματα και να χρηματοδοτούν τα ασφαλιστικά μας ταμεία από τον προπολογισμό. Αποκλειστικά δημόσια δωρεάν υγεία και ιατροπαραγματική περίθαλψη για όλους και κατάρτιση όλων των μέτρων που πάρθηκαν στην πρωτοβάθμια περίθαλψη σε ΟΠΗ και παιδί, καθώς και στα δημόσια νοσοκομεία. Να στηριχθούν το μέσο κοινωνικού τομέα του Δήμου, καπί, βοήθεια στο σπίτι κλπ. Κατάρτιση φορών στον κλάδο της υγείας. Κατάρτιση κάθε συμμετοχής και πληρωμής για ιατρικές εξετάσεις, για θεραπείες και φάρμακα. Να χρηματοδοτηθούν από το κράτος. Κοινωνικοποίηση των μέσων των επιχειρήσεων παραγωγής του φαρμάκου και σε διαδρομή ανάπτυξη κρατικού φορέα έρευνας, παραγωγής, εισαγωγής και δωρεάν διάθεση από τα δημόσια νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας. Να καταργηθούν τώρα όλοι οι αντεργατικοί αντιασφαλιστικοί νόμοι. Αποκατάσταση όλων των περικοπών στην τάξη. Άμεση έκδοση αποφάσεων και απόδοση των 15.000 αιτήσεων για συνταξιοδότηση που πολλές εκκρεμούν πάνω από 2 χρόνια. Επαναφορά του ΕΚΑΣ στους άνω των 60 ετών. Επαναφορά των προγραμμάτων προθεραπείας και του νοήτου τουρισμού. Να αυξηθεί το επιμειακό αφορολόγιο όριο στα 40.000 ευρώ συν 5.000 ευρώ για επιπλέον για κάθε παιδί. Να καταργηθούν οι άμεση δόνοι στο πετρέλαιο, θέρμανση, στα ίδια διαδοχή, εκπαίδευση, σε περισσίες υγεία και στα ηλικιακά τεχνολόγια ηλεκτρικής ενέργειας, ίδρυψης και τηλεπικοινωνιών. Κατάργηση του φουτιά στα φάρμακα. Να σταματήσει τώρα η φορολογία και τα χαράτσα, εισφορά, αντιλεγγύης, έφυγα και άλλα. Πάτρα 26 Μάρτιου του 2015. Αυτή θα ζητήσουμε από τη συγκέντρωση να την εκλήγει και το ψήφισμα αυτό θα σταλεί στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και γενικά. Λοιπόν, μετά το ψήφισμα, την έγκριση, θα ακολουθήσει πορεία. Να μην φύγει κανείς. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Λοιπόν,